Για χαρά. Φαίνεται ότι με τριγυρίζει η γρήπη αγρίως. Λοιπόν, Μέση Ανατολή. Το 1991 ο τότε βασιλιάς Ιορδανίας, ο Χουσέιν ο συγχωρεμένος, είχε πει ότι μπάνιες εγώ αποσύρουμε από τη διοίκηση και από τα συμφέροντα της δυτικής όχθης, σταματάω να πληρώνω ό,τι ήταν να πληρώνω, δεν ενδιαφέρομαι πια τίποτα, κάνετε ό,τι εσείς νομίζετε, ήταν και η εποχή του Όσλο. Πολλοί κόσμος πια νόμιζαν ότι τελείωσε τη Ιορδανία με τα διαδραματιζόμενα στη Μέση Ανατολή και δεν είχε κάποιο ρόλο να παίξει. Και ξαφνικά τον τελευταίο χρόνο περίπου αρχίζουν και υπάρχουν κάποια σημάδια comeback, που θα λέγανε και οι καλλιτέχνες, της επιστροφής της Ιορδανίας ως δύναμη, ή αν θέλετε ως κράτος, ως πώς το λένε, παίκτης της περιοχής. Ειδικά στο θέμα της Ισραηλινο-Παλαιστινιακής διαμάχης. Το τελευταίο παράδειγμα ήταν αυτό του Μαζάλη, ο οποίος τον περασμένο Μάιο, πριν από 8-9 μήνες, είχε ξεκινήσει την πρωτοβουλία ενός εκατομμυρίου χευρονιτών, αν μου επιτραπεί ο όρος, δηλαδή κάτοικοι της Χευρώνας. Τι ήταν αυτό, μάζεψε τους προύχοντες της Χευρώνας και μάλιστα την πρωτοβουλία αυτή την έκαναν οι άνθρωποι της PLO, της μάλλον Παλαιστινιακής Αρχής, και τους μάζεψε μαζί να δούνε μήπως υπάρχει κάποιος τρόπος που θα μπορούσε το Παλαιστινιακό θέμα να λυθεί μέσω μιας συνομοσποδίας ή κάτι τέτοιο με την Ιορδανία. Βέβαια η ιδέα αυτή είναι πολύ παλιά, δεν είναι καινούρια, αλλά φαίνεται αυτή τη στιγμή να ήρθε η ώρα της, μήπως ορίμασε αυτή η σκέψη. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι εάν δοθεί αυτό ιδρυθεί ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, και αυτό το λέω από τότε που έγραφα ακόμα στην Καθημερινή, στην δεκαετία του 80, δεν θα μπορέσει το ανεξάρτητο αυτό Παλαιστινιακό κράτος να επιζήσει, γιατί δεν έχει ζωτικό χώρο, δεν έχει τίποτα. Και αναγκαστικά, έλεγα τότε, θα βγει σε πόλεμο. Και επειδή από τους δύο γείτονές της ο πιο ευάλωτος, δηλαδή μεταξύ Ιορδανίας και Ισραήλ, ο πιο ευάλωτος είναι η Ιορδανία, θα χτυπηθεί με την Ιορδανία που είναι και 70% Παλαιστίνη, και θα έχουμε αυτό που σήμερα βλέπουμε στη Συρία, θα το δούμε πολύ σύντομα, αν υπήρχε τέτοιο πράγμα, θα το βλέπαμε στην Ιορδανία. Και μάλιστα εκεί θα είχε δεύτερο πρόβλημα, διότι ήταν και η Χαμάς που θα προσπαθούσε τότε, σήμερα δηλαδή, θα προσπαθήσει να αναλάβει ή να καταλάβει, αν θέλετε, την Ιορδανία, οπότε καταλαβαίνετε τι μπέρδεμα θα υπάρχει αν ομιγέντο γινόταν ένα τέτοιο σενάριο. Έρχεται λοιπόν η διεθνής, αν θέλετε, η Αμερική βασικά, αλλά και οι ίδιοι οι Ιορδανοί, και λένε, ρε παιδιά, μισό λεπτό, μήπως υπάρχει ένας άλλος τρόπος που μπορούμε να λύσουμε αυτό το θέμα. Πώς? Με το να απορροφήσουμε ως ανεξάρτητο κράτος, μια συνομοσπονδία, η ομοσπονδία μεταξύ Παλαιστινίων και Ιορδανίας. Το θέμα είναι πώς πείθεις τους Παλαιστινίους, ότι και οι δύο πλευρές, τουλάχιστον για τα μάτια του κόσμου, λένε ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν υπάρξει ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Καλά, αυτά τα ακούσαμε. Μπορεί όμως και άλλος τρόπος να υπάρχει, όπου να τον επιβάλλεις αυτό το σχήμα. Πώς το κάνεις? Πρώτα απ' όλα με το να δοθούν τα χρήματα που δίνονται στους Παλαιστινίους, ειδικά από την Αμερική αλλά και από άλλες χώρες, να μην δίνονται στην Παλαιστινιακή Αρχή, να δίνονται στην Ιορδανία, η οποία αυτή θα τα διοχετεύει στην Ιορδανία. Με αυτόν τον τρόπο έχεις πολλά. Πρώτον, αποφεύγεις όλη τη διαφθορά που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Παλαιστινιακή Αρχή και δεν ξέρεις πού είναι τα λεφτά, πού είναι, γι' αυτό και ζουν σε αυτές τις καταστάσεις που ζουν. Δεύτερον, αρχίζεις και δίνεις δύναμη στην Ιορδανία, και βλέποντας αυτή τη δύναμη και μάλιστα αυτή την, αν θέλετε, σταθερή ζωή στην Ιορδανία, οι Παλαιστινοί θα σου πούν, κάτσε ρε φίλε, γιατί να σκοτωνόμαστε όταν δίπλα μας ο άλλος ζει μια ζωή νορμάλ. Και μην ξεχνάτε ότι η Ιορδανία από όλες τις αραβικές χώρες μπορεί να μην είναι η δημοκρατία της wow, ξέρω εγώ τι, αλλά είναι ό,τι πιο κοντά υπάρχει στη Δύση σε δημοκρατικό καθεστώς, είναι της Ιορδανίας. Είπα, μπορεί να μην είναι το τέλειο, αλλά είναι ό,τι πιο κοντά υπάρχει από τα αραβικά κράτη σε δυτική δημοκρατία, είναι η Ιορδανία. Αν λοιπόν την προωθήσουμε, αν της δώσουμε λεφτά, αν τα λεφτά αυτά τα διοχετεύει μέσω της, στην Παλαιστινιακή Αρχή, μέσω της Ιορδανίας,
τότε πολύ εύκολα μπορεί να πιστεί η Παλαιστίνη, να πιστούν οι Παλαιστίνοι ότι αξίζει να κάνουμε μία συνομοσπονδία με την Ιορδανία και έτσι να λήξει όλο αυτό το θέμα, τη διαμάχη αυτή, η οποία με την ίδρυση δύο κρατών έχουμε κολλήσει εδώ και αρκετά χρόνια και δεν λέμε να ξεκολλήσουμε. Και βλέπεις ότι και εγώ το υποστήριζα, αλλά αν δεν δουλεύει πρέπει να βρούμε μία λύση. Και φαντάζομαι ότι αυτή είναι μία καλή λύση. Τα λεφτά θα τα έβαζε φυσικά η Σαουδική Αραβία, διότι την ενδιαφέρει να υπάρχει η Ιορδανία και μάλιστα δυνατή η Ιορδανία, για να είναι ανάχωμα στο Ιράν και στην Ισβολά. Η Αμερική σίγουρα θα τροφοδοτούσε με ό,τι έπρεπε να τροφοδοτήσει την Ιορδανία, διότι τη συμφέρει να υπάρχει, έτσι λύνει το Μεσοανατολικό. Βέβαια το Ισραήλ σίγουρα το συμφέρει, γιατί έτσι δεν θα έχει ένα ανεξάρτητο κράτος παλαιστινιακό που είναι στα χέρια μια φορά της Χαμάς, μια φορά της Φατάχ, μια φορά της Μπαντάχ, αλλά θα είναι σε ένα σταθερό καθεστώς. Οπότε δεν ξέρω αν είναι τόσο κακή ιδέα το να αυτό το comeback της Ιορδανίας, αν μπορούμε να το εκμεταλλευτεί και η διεθνή κοινότητα. Αυτοί που μείνανε από όλο αυτό το πράγμα να συμφωνήσουν είναι οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι έχουν πια γίνει obsessed με την ιδέα των δύο κρατών. Έχουν φρικάρει με αυτό και δεν λένε να ξεκολλήσουν. Ίσως κάποια στιγμή και οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι πάντοτε αντιδρούν τελευταίοι σε όλα τους τα πράγματα, μπας και βρουν και αυτοί ότι αυτή η λύση ίσως είναι μια που αξίζει τουλάχιστον να δοκιμαστεί, αν όχι τίποτα άλλο. Αυτά! Γεια χαρά, παιδιά! Μπρρ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 ρ